Και πάμε να ετοιμάσουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Ένα παραδοσιακό ανατολίτικο γλυκό που λέγεται σεκέρ παρέ. Το σεκέρ παρέ σημαίνει στα τουρκικά κομμάτια ζάχαρης. Δεν έχει πολύ ζάχαρη, αλλά έχει πολύ ωραίο σιρόπι. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το σεκέρ παρέ θα χρειαστούμε: για τη ζύμη, 130 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 70 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, 220 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, μισό κουταλάκι του γλυκού, baking powder, 2 αυγά μεσαία σε θερμοκρασία δωματίου, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μία πρέζα αλάτι και 20 γραμμάρια αμύγδαλα με φλούδα. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 250 γραμμάρια νερό, 1 πορτοκάλι και 30 γραμμάρια τζίντζερ σε φέτες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και θα φτιάξουμε ένα σιροπιαστό γλυκό. Οπότε με τι πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα? Το σιρόπι. Λάθος! Δεν ξεκινάμε με το σιρόπι, αγαπημένε Διονύση. Είναι η πρώτη φορά ή από τις λίγες φορές που θα σιροπιάσουμε το γλυκό μας με ζεστό σιρόπι. Οπότε το σιρόπι θα το φτιάξουμε σε λίγο. Πάμε να ετοιμάσουμε τη ζύμη μας. Για τη ζύμη μας τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Στον κάδο του μίξερ θα προσθέσω μέσα το βουτυράκι μου. Εδώ. Θέλουμε να είναι μαλακό σε θερμοκρασία δωματίου, όπως το βλέπετε. Και να σας πω ότι η ζύμη που σας έχω δώσει είναι περίπου για 20 σεκέρ παρέ, είναι λίγη. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε παραπάνω, μπορείτε να διπλασιάσετε. Απλά θα σας φανεί λίγο το μείγμα. Δεν πειράζει. Η πρώτη μας δοκιμή ας είναι για 20 και αν μας αρέσει, φτιάχνουμε την επόμενη φορά μεγαλύτερη δόση. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα την άχνη ζάχαρη. Τη βανίλια μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή μπορείτε αντί για βούτυρο να βάλετε μαργαρίνη. Δουλεύει μια χαρά. Θα βγει το ίδιο αποτέλεσμα περίπου, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, θα χτυπήσουμε πολύ καλά τη ζάχαρη άχνη μαζί με το βούτυρο μέχρι που να φρατέψουμε. Και στη συνέχεια η διαδικασία είναι περίπου σαν το κέικ, θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Οπότε, χτυπάμε καλά τη ζάχαρη μαζί με το βούτυρο και συνεχίζουμε μετά. Και σε αυτό το σημείο το βουτυράκι μου έχει φρατέψει, θα σταματήσω το μίξερ και σε ένα μπολ θα ανακατέψω το αλεύρι, το σιμιγδάλι, το μπέικιν. Και μόλις ανακατέψω τα αλεύρια μεταξύ τους, θα ρίξω 2 κουταλιές της σούπας και 3 να μην σας πω, 3 βάλτε, μέσα στο μείγμα και θα ανακατέψω πρώτα το αλεύρι. Σιγά σιγά θα προσθέσω στη συνέχεια τα αυγά μου μέσα, ένα-ένα. Ένα, δύο. Τα αυγά τα θέλουμε σε θερμοκρασία δωματίου για να μην κρυώσουν το βούτυρο που έχουμε ήδη αφρατέψει. Οπότε με το που ανακατευτούν και τα αυγά, σταματάμε το μίξερ. Εδώ. Θα βάλουμε ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Μία πρέζα αλάτι. Και το υπόλοιπο αλεύρι. Μέσα. Δεν θα ανακατέψουμε για πολλή ώρα, γιατί θέλουμε αφράτα, βουτυρένια, μπισκοτάκια, σιροπιασμένα. Οπότε, αν ανακατέψουμε πολλή ώρα, θα δουλέψει η γλουτένη και θα σφίξουν τα μπισκότα μας. Θέλουμε μία αφράτη υφή, οπότε ή θα ανακατέψετε στο χέρι με μία κουτάλα, ή θα είστε πολύ προσεκτικοί και θα ανακατέψετε πολύ λίγη ώρα στο μίξερ. Κλείνουμε το μίξερ και σιγά σιγά ανακατεύουμε μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Και αυτό είναι όλο. Δεν θέλουμε να ανακατευτεί πολλή ώρα. Εδώ, εδώ, εδώ. Πότε σταματά, Διονύση? Εδώ. Μπράβο. Αυτό ήταν. Τώρα, τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Φοράμε γάντια. Θα πάρω ένα μπολάκι με νερό. Μπορεί να το χρειαστώ, μπορεί και να μην το χρειαστώ. Έχω 2 ταψάκια και στα 2 ταψιά έχω βάλει λαδόκολλα. Όπως βλέπετε, η λαδόκολλα για πρώτη φορά δεν είναι ακριβώς όσο είναι το ταψί, είναι παραπάνω. Γιατί θέλουμε να κάνουμε
μία κούρμπα για να κρατήσει το σιρόπι στο τέλος. Γιατί σιροπιάζουμε κατευθείαν μέσα στο ταψί. Άμα βάλουμε τη λαδόκολλα ακριβώς όσο είναι το ταψί, το σιρόπι μας θα φύγει απ' έξω και δεν θέλουμε. Οπότε μεγάλη λαδόκολλα και πάμε να ετοιμάσουμε τα μπισκοτάκια μας. Τώρα, αυτό πάει στην άκρη. Αφήνω το μείγμα μου εδώ. Και σε περίπτωση που μπορείτε να πλάσετε εύκολα 20 μπαλάκια χωρίς νεράκι, τότε κάνετε όλη τη διαδικασία με τα γάντια σας. Σε περίπτωση που δείτε ότι δυσκολεύεστε, βάλτε το χέρι σας ελάχιστα στο νερό, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αλείψτε λίγο νεράκι στα γάντια και μετά σχηματίστε μπαλάκια. Το νεράκι θα σας βοηθήσει να τα κάνετε πιο εύκολα. Θέλουμε 20 μπαλάκια, οπότε αυτό βγάζει 10, αυτό βγάζει 5 και αυτό βγάζει 5. Οπότε πρέπει να βγάλω 5 από εδώ. 5 σημαίνει 1, 2, 3, 4, λίγο ακόμα θέλει εδώ. Θα πάρω λίγο από εδώ να βάλω εδώ και είναι μια χαρά. Κάνω ωραία μπαλάκια, αφήνω εδώ. Αν χρειαστεί εσείς θα βάλετε, εγώ νεράκι δεν χρειάζεται ως τώρα να βάλω, οπότε δεν θα βάλω. Θα απλώσουν λίγο, θα ανοίξουν, οπότε μην τα κολλήσετε μεταξύ τους. Εδώ. Λοιπόν, τα σεκέρ παρέ μας είναι έτοιμα και ήρθε η ώρα να βάλουμε το αμύγδαλο. Ουσιαστικά θα πάρετε ένα αμύγδαλο, θα πάτε πάνω από το σεκέρ παρέ, θα πατήσετε για να μπει μέσα. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Σεκέρ παρέ πρώτη φορά δοκίμασα. Στη σχολή μαγειρικής, δεν είχα ξαναφάει πιο πριν, τα λάτρεψα, αλλά είχε πολλά χρόνια πριν, τουλάχιστον 15 χρόνια. Οπότε ήταν ένα γλυκό που όταν το άκουσα λέω υπάρχει τέτοιο γλυκό, δεν το έχω ξανακούσει και τελικά υπάρχει και είναι πεντανοστιμό. Τώρα ήρθε η ώρα να τα ψήσουμε, οπότε ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσω για 20 με 25 λεπτάκια. Ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τα κουραμπιεδάκια, όταν ψήνουμε κουραμπιέδες. Λοιπόν, βάζω μέσα και τα δύο μου τα ψιά. Υπάρχει περίπτωση στα 10-15 λεπτά να πάω το πάνω ταψί κάτω και όση ώρα ψήνονται αυτά, ετοιμάζω το σιρόπι μου. Θέλω μια κατσαρολίτσα εδώ. Μίξερ πάει στην άκρη. Και το σιρόπι μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θέλουμε ζάχαρη, νερό. Το πορτοκάλι, θυμάστε που είχαμε βγάλει το ξύσμα. Θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα κόψουμε στη μέση. Το ρίξουμε μέσα, εδώ. Και εντάξει, αυτή είναι η δικιά μου προσθήκη στη συνταγή. Μου αρέσει το ginger πάρα πολύ, μπορείτε να μην το βάλετε. Θέλω 3 φετούλες από ginger. 1, 2, 3. Για να δώσει έτσι πιο ιδιαίτερη γεύση και άρωμα σε σεκέρ παρέ. Ρίχνω και αυτό μέσα. Βάζω σε χαμηλή φωτιά. Και θέλω να είναι καυτό το σιρόπι μου, για να ρίξω καυτό σιρόπι στα καυτά σεκέρ παρέ. Δεν παραβράζουμε, σε περίπτωση που δείτε ότι λιώσει ζάχαρη, σταματάτε το βρασμό και 2 λεπτά πριν βγάλετε τα σεκέρ παρέ, ξαναβάζετε στη φωτιά το σιρόπι σας, να δυναμώσει, να γίνει πάρα πολύ καυτό, για να σιροπιάσουμε τα σεκέρ παρέ με καυτό σιρόπι. Και τα σεκέρ παρέ μου είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο χρώμα που έχουν. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να ενώσω τα δύο ταψιά. Κοιτάξτε εδώ. Καίει, 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 καίει. Παναγία μου. Να ξέρεις ότι η Διονύση είναι δύσκολη η δουλειά, δεν είναι εύκολη αυτή που κάνω. Ουχου! Αχα! Έφυγε το αμύγδαλο. Πάνε πίσω αμύγδαλο. Εδώ σε θέλω. Λαλαλαλα. Δεν ισχύει τα αμύγδαλα και να φύγουνε. Θα κολλήσουνε μετά μαζί με το σιρόπι. Το έχω πάθει. Κάτσε πάνω βρε αμύγδαλο. Παναγία μου, καίει. Είναι σαν να πιάνεις κάρβουνο. Λαλαλα. Εδώ. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, φροντίζω η λαδόκολλα να κρατάει γύρω-γύρω για να μην φύγει το σιρόπι.
Και το σιρόπι μου βράζει όπως είναι καυτό. Δεν θα ρίξω πάνω στα σεκέρπαρε. Εδώ. Καυτό σιρόπι, καυτά τα σεκέρπαρε. Αν έχετε φτιάξει σεκέρπαρε και δεν έχετε βάλει τζίντζερ ποτέ σας, με που θα βάλετε θα πείτε «Αύρε, άτιμε, Άκη, τι έκανες πάλι». Θα σας δώσει μια υπέροχη γεύση. Μην ανησυχείτε, θα δουλέψει μια χαρά το σιρόπι, θα πάει παντού, θα ρουφήξουν τα σεκέρπαρε και με αυτόν τον τρόπο το φανταστικό είναι ότι πάντα σιροπιάζουμε τέλεια το γλυκό μας. Γιατί? Γιατί θα τραβήξουν όσο σιρόπι ακριβώς χρειάζονται. Και για να σας το αποδείξω, έχω ετοιμάσει ήδη σεκέρπαρε σιροπιασμένα. Αυτά τα αφήνω στην άκρη. Εδώ. Και δίπλα ακριβώς θα βάλω τα έτοιμα σεκέρπαρε σιροπιασμένα. Κοιτάξτε εδώ. Τραβάνε σιρόπι, ανοίγουνε όσο σιρόπι δεν χρειάζονται. Μένει στο ταψί και βέβαια το υπόλοιπο σιροπάκι μπορούμε να το ρίξουμε από πάνω. Τώρα, πού να σερβίρω. Έχω έναν ωραίο παραδοσιακό δίσκο. Και κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Κοιτάξτε από κάτω τι βελούδινο χρώμα που έχει. Και όπως σας είπα, τα αμυγδαλάκια θα κολλήσουν, μην τα φοβάστε. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Δεν είναι φανταστικό. Για πείτε. Για το σεκέρ παρέ. Φτιάχνουμε πρώτα τη ζύμη, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη άχνη και το εκχύλισμα βανίλιας και χτυπάμε για 5 με 7 λεπτά σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να φρατέψουν. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το σιμιγδάλι, το baking powder και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε 3 κουταλιές από το μείγμα με το αλεύρι στον κάδο του μίξερ. Συνεχίζουμε να χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα και ρίχνουμε ένα-ένα τα αυγά. Εκτός μίξερ, προσθέτουμε το ξύσμα από το πορτοκάλι, το αλάτι, το υπόλοιπο μείγμα με το αλεύρι και συνεχίζουμε να χτυπάμε για 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει η ζύμη. Στη συνέχεια, κόβουμε τη ζύμη σε 20 κομμάτια, αλείφουμε με λίγο νερό τα χέρια, πλάθουμε σε μπαλάκια τα σεκέρ παρέ και τα μεταφέρουμε σε 2 ταψιά στρωμένα με λαδόκολλα. Βάζουμε ένα αμύγδαλο στο κέντρο κάθε κομματιού, πιέζοντας ελάχιστα για να δημιουργήσουμε ένα βαθούλωμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Για να ψηθούν ομοιόμορφα, αντιστρέφουμε τα ταψιά στη μέση του χρόνου ψησίματος. Για το σιρόπι, βάζουμε σε μία κατσαρόλα τη ζάχαρη, το νερό, το πορτοκάλι κομμένο στη μέση, το τζίντζερ και μεταφέρουμε σε χαμηλή φωτιά. Μόλις πάρει μία βράση, αφαιρούμε από τη φωτιά και περιχύνουμε με το καυτό σιρόπι τα καυτά σεκέρ παρέ αμέσως μόλις βγουν από τον φούρνο. Αφήνουμε για 2 με 3 ώρες να απορροφήσουν το σιρόπι και σερβίρουμε. Σε ποιον δεν τρέχουν τα σάγια τώρα. Έλα εδώ. Έλα αγοράκι μου. Έλα αγόρι μου. Πάρ' το, πάρ' το, πάρ' το. Σπάσε λίγο να δείξουμε μέσα πώς είναι. Έλα εδώ. Κοίτα εδώ. Κάνε πλάνο εκεί πέρα για τον Δημήτρη. Για δοκίμασε λίγο και φύγε. Μην πεις τίποτα, όπως αυτό που κάνεις πάντα. Δεν είναι τέλειο. Ε? Και δεν υπάρχουν και σεμνές λέξεις για να το περιγράψεις, ειλικρινά σας λέω. Μου έρχονται πολλά στο μυαλό, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Είναι φανταστικό. Κοιτάξτε πόσο σιροπιασμένο είναι μέσα. Κατά έναν περίεργο τρόπο, το σεκέρ παρέ σου βγάζει γεύση από γαλακτομπούρεκο. Είναι σαν να τρως γαλακτομπούρεκο, αλλά σε μπισκότο. Δεν το έχετε δοκιμάσει, κάντε ακριβώς συνταγή μου και πραγματικά θα ενθουσιαστείτε. Τρομερό.